πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, γιατί είχαμε ένα άλλο περιστατικό με οδικό λεωφορείου στην Πάτρα, στην Αρκαδία. Ψέματα, στην Αρκαδία. Έλα, Νίκο. Στην Αρκαδία, ένα ακόμα δυστύχημα και μάλιστα με ένα λεωφορείο να κρέμεται στο χείλος του γκρεμού. Και όλα αυτά χθες το βράδυ, όταν ο οδηγός του λεωφορείου υπέστη κάποιο καρδιακό επεισόδιο, κάποια ανακοπή, με αποτέλεσμα δυστυχώς ο άνθρωπος να χάσει την ζωή του. Όλα έγιναν όταν το συγκεκριμένο λεωφορείο με τον οδηγό εκτελούσαν το δρομολόγιο από τα Τρόπαια προς την Τρίπολη με ελάχιστους επιβάτες. Ένα-δύο άτομα ήταν μέσα στο λεωφορείο. Ευτυχώς δεν ήταν πολύς ο κόσμος. Ο οδηγός σε κάποιο σημείο άρχισε να νιώθει μια δυσφορία. Σταμάτησε το όχημα, κατέβηκε λίγο. Στη συνέχεια ένιωσε καλύτερα και ανέβηκε πάλι στο τιμόνι. Συνέχισε το δρομολόγιο του. Λίγα μέτρα πιο κάτω όμως υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και στάθηκε κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού. Οι επιβάτες που ήταν μέσα, ένα-δύο άτομα, κατάφεραν και άνοιξαν τις πόρτες. Βγήκαν από το βαρύ όχημα χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν. Στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να τραβήξουν το λεωφορείο πριν πέσει στον γκρεμό. Κάτι το οποίο κατάφεραν να κάνουν. Απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.